εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σήμερα θα συζητήσουμε και θα μιλήσουμε γύρω από το θέμα της Θείας Κοινωνίας και πώς αυτός ο οποίος έχει αγαπήσει τον Χριστό και βρίσκεται σε μία ερωτική κατάσταση μετά του Ιησού, πώς αισθάνεται και πώς πρέπει να βλέπει και πώς βιώνει, όχι πώς πρέπει να βλέπει, αλλά πώς βιώνει το μέγα αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Έχουμε ως γνωστόν την ευχή που διαβάζουμε και τις ευχές που διαβάζουμε πρώτης Θείας Κοινωνίας κάθε φορά που πρόκειται να μεταλάβουμε. Μία εξ αυτών λέει: «Έθελξας πόθομε Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη». Με έλκεις δηλαδή, Χριστέ μου κοντά σου με πόθο και με αλλοιώνεις με το θεϊκό σου έρωτα. Είναι αλήθεια ότι σε διάφορα θρησκευτικά βιβλία έχουν γράψει οι Άγιοι Πατέρες μας, αλλά και άλλοι σύγχρονοι κληρικοί μας, ή έχουμε ακούσει από διάφορες ομιλίες, κηρύγματα, ότι το κέντρο της Ορθοδοξίας μας είναι η Αγία Τράπεζα. Είναι η Θεία Κοινωνία. Ότι εκεί, στην Αγία Τράπεζα, συναντάται ολόκληρη η Εκκλησία. Τόσο η στρατευωμένη, όσο και η θριαβεύουσα. Ότι εκεί, πάνω στην Αγία Τράπεζα, είναι η πηγή της ζωής. Επίσης, σίγουρα θα έχετε ακούσει αυτό που λέει ότι, που λέγεται ότι χωρίς τη Θεία Κοινωνία είναι αδύνατον ο άνθρωπος να σωθεί. Το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας μας το παρέδωσε, όπως ξέρετε, ο Χριστός το εσπέρας, το απόγευμα δηλαδή, της Μεγάλης Πέμπτης κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου. Λίγο πριν γίνει η σταύρωσή του και η ανάστασή του. Ονομάζεται μυστήριο, όπως και τα υπόλοιπα. Οι υπόλοιπες τελετές που γνωρίζουμε, που τελεί η Εκκλησία, ονομάζονται μυστήρια. Μυστήρια λέγεται διότι υπάρχει κάτι το μυστήριο μέσα. Κάτι μυστηριώδες γίνεται. Και ποιο είναι το μυστηριώδες που γίνεται στην περίπτωση αυτή? Ότι όπως στο γάμο, όπου μπαίνουν μέσα ο άντρας και η γυναίκα, μετά την τελετή του μυστηρίου, εάν είχαμε τα μάτια των Αγίων μας, θα βλέπουμε ότι δεν βγαίνει έξω. Δεν βγαίνουν έξω δύο άνθρωποι, αλλά βγαίνει ένας άνθρωπος. Το ίδιο γίνεται και στο μυστήριο της Εκκλησίας της Θείας Κοινωνίας. Οι δύο, εμείς δηλαδή, ο καθένας από μας και ο Χριστός, την ώρα που μεταλαμβάνουμε, ενώ είναι εμείς και ο Χριστός, γίνεται μια τέτοια ένωση που γίνεται ένα. Και έσονται οι δύο, σας θυμίζω, εισάρκαν μία. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω.
Στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας έχουν δοθεί πολλές ονομασίες. Θεία Μετάληψης, Θεία Ευχαριστία, Άρτος Ζωής, Αντίδοτο του Θανάτου, Φάρμακο Αθανασίας. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε γιατί καταρχάς είναι το κέντρο της ζωής μας και το κέντρο της ζωής κάθε ορθόδοξου χριστιανού η Θεία Κοινωνία. Γιατί ονομάζεται άρτος ζωής και αντίδοτο του θανάτου αλλά και φάρμακο αθανασίας. Αλλά θα εξηγήσουμε και γιατί τελικά για τον εραστή του Ιησού, για τον οποίος λατρεύει και ποθεί τον Ιησού, τι είναι για αυτόν τον άνθρωπο η συμμετοχή του σε αυτό το μυστήριο. Εάν ξεφυλίσουμε την Αγία Γραφή και φτάσουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, εκεί θα ακούσουμε στην αρχιερατική προσευχή που κάνει ο Χριστός λίγο πριν συλληφθεί στον κήπο της Γεστημανή, αναφέρει και λέει «Ειν απάντες εν όσοι, καθώς σύ πάτερ, εν εμή καγώ εν σύ, ίνα και αυτοί εν ημίν εν όσοι, και ειν αόσοι εν, καθώς ημίνς εν εσμέν». Εδώ μας λέει, θέλω λέει ο Χριστός, να είναι όλοι τους, εμείς δηλαδή, ένα. Καθώς και εσύ, Πάτερ, είσαι μαζί με εμένα, ένα. Έτσι και αυτοί να είναι μαζί μας ένα. Πώς όμως είναι δυνατόν να γίνουμε όλοι ένα? Πώς είναι δυνατόν ο Πατήρ να είναι μέσα στον Υιό και ο Υιός μέσα στον Πατέρα και πάλι εμείς μαζί τους να γινόμαστε ένα? Πώς μπορεί να υπάρξει μια τέτοια ένωση και γιατί να γίνει μια τέτοια ένωση? Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με την Ορθόδοξη Δογματική δεν γινόμαστε ένα με την ουσία του Θεού. Δεν μπορεί να εισέλθουμε στην ουσία. Αυτό είναι αδύνατο. Όλα αυτά τα οποία είναι δυσνόητα, δηλαδή πώς ο Πατήρ είναι μέσα στον Υιό και ο Υιός μέσα στον Πατέρα και είναι ένα. Και ταυτόχρονα και εμείς γινόμαστε ένα μαζί τους. Αυτά όλα δεν μπορούν να ερμηνευτούν από μόνα τους εάν ο ίδιος ο Χριστός δεν μας τα ερμηνεύσει και δεν μας εξηγήσει σε άλλο σημείο της Γραφής που λέγει «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό». Να λοιπόν πως μπορεί να γίνει. «Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει, είναι μέσα μου, και εγώ είμαι μέσα σε αυτό». Άρα, και αφού ο Υιός είναι μέσα στον Πατέρα και ο Πατέρας μέσα στον Υιό, άρα είμαστε όλοι μαζί ένα. Εάν μη φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωή εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνη. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Λέγει ο Χριστός, εάν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πιείτε το αίμα μου, δεν μπορεί να έχετε μέσα σας ζωή, άρα είστε νεκροί. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα θα έχει μέσα του ζωή και μάλιστα αιώνια ζωή. Και εγώ αυτόν θα τον αναστήσω στην έσχατη μέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Καθότι η σάρκα μου είναι πραγματικά βρώσεις και το αίμα μου είναι πραγματικά πόσεις.
Σας θυμίζω εδώ το βρόσις, μας θυμίζει μια άλλη βρόση που εξαιτίας της γεννήθηκε ο θάνατος. Διαβρόσεως ο άνθρωπος έχασε την αιώνια ζωή. Όταν έφαγε μέσα στον παράδεισο τον απεικονευμένο καρπό. Και τώρα διαβρόσεως ξανααποκτά την αιώνια ζωή. Λέγει πάλι αλλού ο Ιησούς. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος, ον εγώ δώσω, εις άρξ μου εστί. Είναι εγώ δώσω υπέ της του κόσμου ζωής. Εγώ είμαι, λέει ο άρτος ο ζών, που κατέβηκα από τον ουρανό. Εάν κάποιος φάγει από αυτό τον άρτο, θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο εγώ θα σας δώσω, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ίδια μου η σάρκα, την οποία θα θυσιάσω για τη σωτηρία του κόσμου. Του ποια είναι λοιπόν η σάρκα του και ποιο είναι το αίμα του, η απορία μας αυτή λύνεται κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, τη Μεγάλη Πέμπτη το απόγευμα. Όταν ο Ιησούς λαβών άρτου έδωσε στους μαθητές του λέγοντας, λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το περιπολών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Να λοιπόν, ποιο είναι το σώμα του και ποιο είναι το αίμα του. Ο άρτος και ο ίνος, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τη δυνάμη του Αγίου Πνεύματος μετουσιώνεται σε σώμα και αίμα Χριστού αντίστοιχα. Έτσι μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο δεν υπάρχει πλέον άρτος και ίνος, αλλά υπάρχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός ζών μέσα στο Δισκοπότηρο. Εμείς μεταλαμβάνοντας τον ίδιο τον Χριστό, γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι Χριστού. Ενωνόμαστε μαζί Του. Ο Άγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, αναφερόμενος σε αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και θέλοντας να δώσει στους χριστιανούς να κατανοήσουν πώς είναι δυνατόν να γίνεται ο άνθρωπος με τον Χριστό ένα, φέρνει ένα απλό παράδειγμα. Το παράδειγμα των δύο κεριών, τα οποία όταν τα πας και τα λιώσεις, και τα δύο τα κεριά, ενώνεται το λιωμένο κερί και μετά μπορείς και φτιάχνεις μόνο μία λαμπάδα. Τα δύο τα κεριά ενώνονται και γίνεται ένα κερί. Έτσι λοιπόν ενώνεται και ο άνθρωπος μαζί με τον Χριστό. Αυτός λοιπόν ο οποίος προσέρχεται στο Άγιο Δισκοπότηρο, στην πραγματικότητα μεταλαμβάνει της θεότητος. Διότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, δι' αυτό και ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή θεούται. Δεν παίρνει μόνο την ανθρωπίνη φύση του Χριστού μέσα από το Δισκοπότηρο, παίρνει και όλη τη θεότητα. Και η θεότητα εισέρχεται εις τον άνθρωπο, οπότε ο άνθρωπος θεούται. Για τον εραστή του Ιησού, η ώρα της Θείας Μεταλήψεως είναι η συγκλονιστικότερη, η ωραιότερη, η ιερότερη στιγμή της ζωής του. Είναι η αποκορύφωση του έρωτά του με το Θεό του. Όλος ο άνθρωπος, ψυχήτε και σώματι, ενώνεται κατά ένα υπερφυσικό και μοναδικό τρόπο με το σώμα του Ιησού Χριστού. Και ο άνθρωπος αλλοιώνεται. Έθελξας πόθομαι Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη. Φωνάζει με πάθος ο χριστιανός λίγο πριν φτάσει στο Άγιο Δισκοπότηρο. Δηλαδή, με έρκεις με πόθο τρομερό κοντά σου Χριστέ μου και με αλλοιώνεις με τον θεϊκό σου έρωτα. Οι στιγμές είναι μοναδικές που ζει ο πραγματικά πιστός
την ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Μοναδικές στιγμές που η ανθρώπινη ύπαρξη ενώνεται με το σώμα του Ιησού Χριστού, μετέχοντας της θεότητός του. Γι' αυτό και ονομάζεται Θεία Μετάληψη, διότι ο άνθρωπος μετέχει, αυτό σημαίνει μετάληψη, μεταλαμβάνω, μετέχω σημαίνει, και μετέχω του Θείου, μετέχω της θεότητος. Να λοιπόν, γιατί ονομάζεται Θεία Μετάληψη, διότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή μετέχει στη θεότητα του Ιησού Χριστού και γίνεται ένα μαζί του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παναμάς, για τον κατεξοχήν εραστή του Ιησού, που είναι ο μοναχός και η μοναχή, τονίζει ότι μοναχός εστί ο της θείας συνουσίας εραστής. Γιατί το λέγει αυτό? Διότι ο μοναχός ερωτεύθηκε τον Ιησού Χριστό και η ψυχή του ως νύμφη του αναζητά πλέον τον νυμφίο της για να ενωθεί μαζί του. Ο νυμφίος δεν είναι κανένας άλλος παρά είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας μας, ο Ιησούς Χριστός. Νύμφη η ψυχή, νυμφίος ο Χριστός. Η νύμφη αναζητά να ενωθεί μετά του νυμφίου της. Η νύμφη ενώνεται με τον νυμφίο και γίνονται ένα. Και σύμφωνα με τη γραφή που αναφέρει για τα ζευγάρια, αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι θα το ερμηνεύσουμε, είναι που λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους, ότι και έσονται οι δύο εις άρκαν μία. Και ότι το μυστήριον τούτο μέγα εστί. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Δηλαδή, έσονται οι δύο εις άρκαν μία, μας λέγει για τους ανθρώπους, για τον άντρα και τη γυναίκα. Εγώ όμως σας λέγω, λέει ο Παύλος, το μυστήριο του είναι μέγα, διότι το αυτό συμβαίνει με τον Χριστό και με τα μέλη της Εκκλησίας του. Οι δύο ενώνονται εις άρκαν μία. Η νύμφη ψυχή, κατά τη διάρκεια της Θείας Κοινωνίας, ενώνεται με τον νυμφίο Χριστό σε μία μοναδική και ουράνια θεϊκή συνουσία. Γι' αυτό και οι όλοι οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για θείο έρωτα. Θεία Κοινωνία, αποκαλούν την ένωση αυτή του ανθρώπου με το Άγιο Δισκοπότηρο όλοι οι Αγίοι μας. Και ορθώς την αποκαλούν έτσι, διότι πραγματικά είναι μία μοναδική και ανεπανάληπτη επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Κατά ένα μοναδικό και ένα ανεπανάληπτο τρόπο επικοινωνεί ο άνθρωπος με το Θείο. Ενώνεται σώμα με σώμα. Και έτσι ο άνθρωπος, ενούμενος με το θεϊκό σώμα του Ιησού Χριστού, μετέχει της ζωής και απαλλάσσεται από τον θάνατο. Διότι πώς είναι δυνατόν να κυριεύσει πλέον αυτόν τον άνθρωπο ο θάνατος, αφού μετέχει τώρα της ζωής. Γι' αυτό και ο άρτος αυτός, όπως ο ίδιος ο Κύριος μας τον είπε, αποκαλείται άρτος ζωής ο εκ του ουρανού κατά βάση. Ονομάζεται όμως και αντίδοτο του θανάτου και φάρμακον αθανασίας, διότι αφού ο άνθρωπος μπορεί πλέον και μετέχει του Θεού, που είναι η ζωή, η Ανάσταση, η Αθανασία και το Φως, σημαίνει ότι ο θάνατος δεν μπορεί πλέον να κυριεύσει τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος αυτός έγινε ένα με το Θεό, έγινε ένα με τη ζωή, ένα με την Αθανασία, ένα με το Φως. Γι' αυτό και δεν μπορεί να πάει ποτέ ο άνθρωπος αυτός στην κόλαση. Διότι στην κόλαση θα πάνε μόνον όσοι δεν ενώθηκαν με τη ζωή και το φως. Αλλά με τη δική τους τη θέληση παρέμειναν στο θάνατο και στο σκότος. Ονομάζεται και Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία, Θεία Μετάληψης, Θεία Ευχαριστία.
Γιατί λέγεται Θεία Ευχαριστία? Μας λέγει ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, ότι οι πιστοί συναθρίζονται όλοι μαζί για να προσφέρουν τις ευχαριστίες τους και τις δοξολογίες τους προς το Θεό για όσα έκανε εκείνος για τη σωτηρία τους. Γι' αυτό και η Εκκλησία ονομάζεται Ευχαριστηριακή Σύναξη ή Κοινότητα. Έχουμε προαναφέρει ήδη και σε άλλα σημεία ότι ο άνθρωπος και σε άλλες ομιλίες μας πρέπει καταρχάς να συναντηθεί με τον Ιησού. Πρέπει πρώτα απ' όλα να γίνει μια συνάντηση μαζί του. Δεύτερον, να γίνει μια γνωριμία μαζί του, να γνωριστεί ο άνθρωπος. Τρίτον, πρέπει να τον συμπαθήσει ο άνθρωπος τον Χριστό. Τέταρτον, να τον αγαπήσει. Πέμπτον, να συναναστραφεί μαζί του. Έκτον, να συνομιλήσει και να συνομιλεί μαζί του. Έβδομον, να γίνει στενός φίλος και αδελφός που θα του αποκαλύπτει ακόμα και τα πιο κρύφια πράγματα της ψυχής του. Όταν όλα αυτά συμβούν, τότε μέσα από αυτή την τρελή αγάπη, όπως λέει και ο γέροντας Παΐσιος, θα ξεπεταχτεί ο θεϊκός έρωτας, που είναι δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος ετυχαίνει. Θεϊκός έρωτας είναι δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Τότε θα έρθει ο πόθος και όπως λέγει ο ημνοδός, έθελξας πόθο με Χριστέ, και τότε το σώμα του Ιησού θα ενωθεί κατά μοναδικό και υπερφυσικό τρόπο με τον άνθρωπο. Και από αυτή την ένωση θα γεννηθεί μια νέα ζωή, η αιώνια ζωή. Αυτή την αλήθεια την ακούμε να τη λέει ο ιερέας τη στιγμή που μεταλαμβάνουμε. Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού. Τάδε. Σώμα και αίμα Χριστού. Η σάφεσή σου αμαρτιών και η ζωή την αιώνια. Δηλαδή, τι λέει ο ιερέας εκείνη τη στιγμή? Μετέχει και ενώνεται ο δούλος του Θεού με το σώμα και το αίμα του Χριστού που του χαρίζει αφενός μεν άφεση αμαρτιών αλλά και του δίνει μια νέα ζωή, την αιώνια ζωή. Αυτό του λέει την ώρα που τον μεταλαμβάνει. Τι είναι όμως τώρα η αιώνια ζωή? Στο ερώτημα μας αυτό θα απαντήσει ο ίδιος ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ο Ιωάννης. Ο Χριστός, αυτός εστί ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Αυτή δε εστί η αιώνιος ζωή είναι αγιγνώσκους είσαι το μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Αληθινός λοιπόν Θεός είναι ο Πατήρ. Αληθινός Θεός είναι ο Υιός. Αληθινός Θεός είναι και το Άγιο Πνεύμα. Αιώνιος ζωή είναι ο Πατήρ. Αιώνιος ζωή είναι ο Υιός. Αιώνιος ζωή είναι και το Άγιο Πνεύμα. Άρα, η αιώνιος ζωή, τι είναι? Είναι ο ίδιος ο Τριαδικός Θεός. Επομένως, η Βασιλεία του Θεού, για την οποία ομιλεί η Αγία Γραφή και που αναμένουμε να πάμε όλοι μας όταν φύγουμε από αυτή την πρόσκαιρη ζωή, ο Παράδεισος, όπως το λέει διαφορετικά και απλοϊκά ο κόσμος, η Βασιλεία των Ουρανών ή η αιώνιος ζωή όπως το ονομάζει πάλι η Αγία Γραφή, δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι η συμμετοχή μας. Αυτή είναι, αυτός είναι ο Παράδεισος και η Βασιλεία των Ουρανών, είναι η συμμετοχή μας ουσιαστικά στη θεότητα του Χριστού. Γι' αυτό και ο πραγματικά πιστός, όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μπορεί να καυχηθεί εν Κυρίω
ότι ζει από τώρα την βασιλεία των ουρανών. Από τώρα είναι στον παράδεισο. Γιατί μέσω του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας μετέχει, μεταλαμβάνει ο άνθρωπος, γεύεται και προγεύεται από τώρα της θεότητος του Χριστού. Άρα προγεύεται και γεύεται την αιώνια ζωή. Άρα γεύεται την ουράνια και ζει στην ουράνιο βασιλεία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Χριστός. «Εγώ είμαι η ζωή», είπε ο Κύριος. Άρα όποιος μετέχει στο σώμα και στο αίμα του Χριστού, μετέχει τη ζωή. Και αφού ο Χριστός είναι αληθινός Θεός, σαν Θεός δεν έχει τέλος. Άρα είναι αιώνιος. Άρα μετέχει από τώρα ο άνθρωπος αυτός της αιωνίου ζωής. Από τώρα ευρίσκεται στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό εξάλλου και ο Κύριος μας είπε «Η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Δηλαδή όσοι έχετε το Χριστό μέσα σας, ήδη από τώρα είστε στη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό και ο Παύλος μπορούσε και φώναζε «Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δεν ζω πια εγώ, αλλά αφού ενώθηκα με τον Χριστό, είμαστε πλέον ένα και ζει μέσα μου ο Κύριος. Για τον εραστή λοιπόν του Ιησού Χριστού, η συνάντηση μαζί του, η γνωριμία μαζί του, η συνομιλία μαζί του, η αγάπη που τρέφει μαζί του, δεν είναι τίποτα άλλο, θα πρέπει να ξέρουμε, παρά ένα προστάδιο που θερμαίνει την ψυχή του ανθρώπου έως ότου φτάσει τελικά στο θεϊκό έρωτα. Προστάδιο λοιπόν είναι όλα αυτά. Για να φτάσει στο θεϊκό έρωτα, στη μοναδική θεϊκή κοινωνία που είναι και η ολοκληρωτική ένωση με τον Ιησού. Αυτό το προστάδιο συμβολίζει εξάλλου και στην Εκκλησία μας ο όρθρος που τελείται πρώτης Θείας Λειτουργίας. Αφού η Θεία Κοινωνία είναι η ολοκλήρωση του θεϊκού έρωτα, ο όρθρος είναι το προστάδιο. Και γι' αυτό ο όρθρος είναι η Παλαιά Διαθήκη. Η Θεία Λειτουργία είναι η Καινή Διαθήκη. Με την ένωση αυτή του ανθρώπου με τον Θεό, πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος θεούται, φτάνει δηλαδή στη θέωση. Γίνεται κατά χάριν Θεός, γίνεται Άγιος. Η αγιότητα όμως και η δόξα αυτή πρέπει να το γνωρίζουμε ότι δεν πηγάζουν μέσα από τον ίδιο τον άνθρωπο, διότι δεν είναι η δόξα και η αγιότητα κάτι δικό μας, αλλά πηγάζουν από την αγιότητα και τη δόξα του ίδιου του Θεού, που ο άνθρωπος θέλησε και ενώθηκε ελεύθερα μαζί του. Η αγιότητα είναι η ιδιότητα εκφύσεως μόνο του Θεού, δεν είναι δική μας. Και οι Άγιοι δεν διαθέτουν δική τους αγιότητα, αλλά μετέχουν στην αγιότητα του Θεού, στο βαθμό που μόνον Εκείνος ως Θεός ευδοκεί και θέλει. Ο Θεός αγιάζει όποιον Εκείνος θέλει. Γι' αυτό και η αγιότητα, θέωση, πρέπει να γνωρίζουμε, ποτέ δεν προηγείται της Θείας Κοινωνίας, αλλά έπεται. Αν ήμασταν Άγιοι πριν κοινωνήσουμε, τότε γιατί να συμμετάσχουμε στη Θεία Κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι μόνον η συμμετοχή μας στην αγιότητα του Θεού και η ένωσή μας μαζί Του θα μας χαρίσει αυτή την αγιότητα. Με άλλα λόγια, εκείνοι που άξια μετέχουν στη Θεία Κοινωνία φτάνουν στη θέωση λόγω της πλήρους παρουσίας του Θεού μέσα σε αυτούς. Φτάνει λοιπόν ο άνθρωπος στη θέωση επειδή με τη Θεία Μετάληψη πληρούται ο άνθρωπος της θεότητος.
Γι' αυτό φτάνει ο άνθρωπος στη θέωση. Η Θεοτόκος ονομάζεται Παναγία, όπως έχουμε ξαναπεί. Η Υπεραγία, όχι τόσο για τις αρετές της, αλλά γιατί αυτή περισσότερο από κάθε άλλον άνθρωπο ενώθηκε προσωπικά με τον Άγιο Θεό, δίνοντας σάρκα και αίμα στον Υιό του Θεού. Να λοιπόν, γιατί ονομάζουν τη Θεία Κοινωνία, όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας, το κέντρο της ζωής μας. Να γιατί μας λέγουν ότι όλη η Εκκλησία συναντάται στο Άγιο Ποτήριο. Να γιατί μας λέγουν ότι το Άγιο Ποτήριο είναι η πηγή της ζωής. Να γιατί μας λέγουν ότι χωρίς τη Θεία Κοινωνία δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο. Να πως ο εραστής του Χριστού βιώνει τη Θεία αυτή κοινωνία. Να γιατί ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με τη Θεία Κοινωνία, διότι αυτή του χαρίζει αιώνια ζωή, του χαρίζει δηλαδή τον Χριστό. Όπως είπαμε, οι Άγιοι Πατέρες την κοινωνία μετά του Θεού την ονόμασαν και αντίδοτο του θανάτου, φάρμακον αθανασίας και ποτήριον ζωής. Το έπραξαν αυτό για να παραπέμψουν το νου μας εις το ότι η Εκκλησία δεν είναι ένα ηθικοπλαστικό σχολείο, αλλά είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο, όπου εντός αυτού νοσηλεύονται όλοι οι ασθενείς. Σίγαρη ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Αναβοά ο ιερεύς κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών της Εκκλησίας. Ο άνθρωπος είναι ο μεγάλος ασθενής. Και όπως σωστά είπε σε μία ομιλία του ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Ιερώνυμος, οι θεσμοί δεν πάσχουν. Οι άνθρωποι όμως που υπηρετούν τους θεσμούς είναι ασθενείς και αυτοί πάσχουν. Δι' αυτό και δημιουργούνται τα διάφορα προβλήματα μέσα στην κοινωνία μας. Ο χώρος της Εκκλησίας πρέπει να ξέρουμε ότι είναι το ιατρείο που προσέρχεται ο ασθενής άνθρωπος για να θεραπευτεί και να επιστρέψει στο χώρο του μετά ξανά υγιής. Για να εισέλθει όμως στο ιατρείο ο άνθρωπος, θα πρέπει πρώτα να έχει αντιληφθεί ο ίδιος και να κατανοήσει την ασθένειά του και να αναζητήσει μετά τη θεραπεία του. Κάτι δύσκολο στις ημέρες μας, που ο καθένας από μας είναι κλεισμένος δυστυχώς στον εγωισμό του. Πιστεύει ότι ο ίδιος είναι υγιής και ότι όλοι οι άλλοι γύρω του πάσχουν και είναι ασθενείς. Σήμερα μάλιστα που μεθοδευμένα επιχειρείται να εμφανίζεται η αρρώστια σαν υγεία. Πώς λοιπόν χωρίς να υπάρχει το γνώθι σε αυτόν που γεννά την ταπείνωση θα αντιληφθεί ο σημερινός άνθρωπος ότι είναι ο μεγάλος ασθενής ώστε να αναζητήσει τη θεραπεία του? Είναι ανάγκη, πιστεύω, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, η ψυχή του ανθρώπου να καλλιεργηθεί πνευματικά, ώστε να γνωρίσει τον πραγματικό εαυτό της. Η αυτομεμψία και η αυτοκατάκριση, αρετές τις οποίες καλλιεργούσαν οι Άγιοι στις ψυχές τους, έχουν σήμερα παρεξηγηθεί και εξοβελιστεί, όχι μόνο από το λεξιλόγιο των σημερινών ανθρώπων, αλλά και από τη ζωή μας. Αντίθετα, καλλιεργείται σήμερα η αυτοπεποίθηση και ο εγωισμός του ανθρώπου. Το εγώ βλέπουμε να έχει γίνει το κέντρο της ζωής του σημερινού ανθρώπου. Ξεχάσαμε κάτι όμως, ότι η καλλιέργεια του εγώ και του προσωπικού θέλους στον άνθρωπο απετέλεσε και αποτελεί την πραγματική αιτία που επέφερε την πτώση του ανθρώπου και την έξωσή του από τον παράδεισο. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να γεννηθεί ο θάνατος. Καθότι η απομάκρυνση του ανθρώπου εκ του παραδείσου και η αποκοπή του εξ αυτού σήμανε ταυτόχρονα και τη διακοπή της ζωής του, αφού η πηγή της ζωής ευρίσκεται μέσα στον παράδεισο και ήταν η συνεχής αυτή ένωση του Θεού μετά του ανθρώπου. Έτσι ο άνθρωπος ασθένησε
και καθημερινά οδηγείται πλέον με μαθηματική ακρίβεια προς το θάνατο και μάλιστα τον αιώνιο θάνατο. Ο παράγαθος όμως Θεός και δημιουργός του ανθρώπου λυπήθηκε το δημιουργημά του και έτσι έλαβε σάρκα και οστά, ερχόμενος πάνω στη γη, για να δημιουργήσει την εκκλησία του, ένα μεγάλο νοσοκομείο, στο οποίο ο ασθενής άνθρωπος θα εισέρχεται για να θεραπευτεί, εξοβελίζοντας το εγώ του και το δικό του θέλημα, αναζητώντας και εφαρμόζοντας σε καθημερινή βάση το θέλημα του Θεού. Καθημερινή πλέον προσευχή του ανθρώπου και αίτημά του θα είναι το γεννηθεί το Κύριε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημά σου. Όπως αυτό καταγράφηκε στο Πάτερ ημών που μας δίδαξε ο Κύριός μας. Ο άνθρωπος τότε και μόνον τότε σώζεται, όταν από τη ζωή του απομακρύνει το δικό του εγώ, το δικό του θέλω και αναζητά καθημερινώς να πράττει σε όλες τις ενεργειές του, στα λόγια του, στις σκέψεις του και στα έργα του το θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία, το μεγάλο αυτό νοσοκομείο, πρέπει να ξέρουμε ότι αναλαμβάνει και είναι και το μόνο που μπορεί να αποκαταστήσει το ανθρώπινο πρόσωπο στην αρχική του κατάσταση και εικόνα, ώστε να του χαρίσει και πάλι την αθανασία και τη ζωή. Η Εκκλησία, το μεγάλο αυτό θεραπευτήριο, είναι το μόνο που διαθέτει όλα τα θεραπευτικά μέσα, που δεν είναι άλλα από τα Άγια Μυστήρια που της παρέδωσε ο ιδρυτής της, αλλά είναι και η μόνη που κατέχει το φάρμακο της αθανασίας και το αντίδοτο του θανάτου. Δι' αυτό διε εμάς και λανθάνουν όσοι προσπαθούν να βρουν τη σωτηρία τους εκτός της Εκκλησίας. Σωτηρία δι' αυτούς βέβαιη εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει. Μόνο στο έλεος του Θεού και στην άπειρη αγάπη Του να ελπίζουν όσοι δεν πιστεύουν. Κάτω όμως από ποιες προϋποθέσεις ο αγαπήσας τον Ιησού άνθρωπος θα μπορέσει εντός του θεραπευτηρίου που ίδρυσε ο Κύριός μας να επιτύχει τη θεραπεία του και να αποκαταστήσει το πρόσωπό του ξανά ως εικόνα του Θεού? Μόνο εάν ενωθεί μαζί του και κυλήσει ξανά στο νεκρό και ασθενή άνθρωπο η ζωή από την πηγή της ζωής που είναι ο Θεός. Πρέπει να συμβεί δηλαδή ό,τι συμβαίνει και σε δύο καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος, από τα οποία το ένα έχει ρεύμα, ενώ το άλλο, λόγω της αποκοπής του, είναι νεκρό. Μόνο η ένωση του ενός μετά του άλλου καλωδίου θα επιφέρει τη ροή του ρεύματος στο νεκρό καλώδιο, δίδοντάς του ξανά ζωή. Για να συμβεί όμως αυτό, βασική προϋπόθεση είναι ο άνθρωπος να έχει αποκτήσει την Αγία Ταπείνωση. Να ταπεινώσει αυτόν εκβάλλοντας το δικό του εγώ και το δικό του θέλω και στη θέση του να θέσει το θέλημα του Θεού. Όσο ο άνθρωπος έπρατε το θέλημα του Θεού μέσα στον Παράδεισο, ήταν ενωμένος με τη ζωή. Η εφαρμογή όμως του προσωπικού του θελήματος στη ζωή του ανθρώπου τον απέκοψε από την ζωή. Ταπεινωνόμαστε λοιπόν, εκβάλλουμε τώρα το προσωπικό μας θέλημα και αρχίζουμε πάλι να εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Αυτό επιφέρει την ένωσή μας μαζί του, η οποία επιτυχάνεται μόνο μέσα από το Άγιο του Σκοπότητα. Δι' αυτού του τρόπου ανοίγουμε ξανά την επικοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού και η ζωή ρέει μέσα στο νεκρό σώμα μας, το οποίο το ζωοποιεί. Άλλη προϋπόθεση. Για να επιτύχουμε την ένωσή μας μετά του Ιησού είναι η κάθαρση του νόους μας, της ψυχής μας και του σώματός μας από κάθε τι αμαρτωλό. Και αμαρτωλό πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι κάθε τι το οποίο είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού.
Όπως αυτό είναι φυσικά καταγεγραμμένο και εκπεφρασμένο από τον ίδιο τον Θεό μέσα στις Αγίες Γραφές. Για να κατανοήσουμε το τι σημαίνει κάθαρση του εαυτού μας, θα σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Η καρδιά μας, ως γνωστόν, επικοινωνεί με όλο το σώμα μέσω των αρτηριών, όπου ρέει το αίμα μας. Αν όμως συμβεί να φράξει κάποια από τις αρτηρίες της καρδιάς και δεν διέλθει το αίμα, τότε ο άνθρωπος παθαίνει αστραπιαία εγκεφαλικό ή έμφραγμα καρδιάς. Αποτέλεσμα να υπάρχει τότε άμεσος κίνδυνος ο άνθρωπος να χάσει τη ζωή του. Για να κυκλοφορήσει ξανά το αίμα και να δώσει ζωή στον άνθρωπο, αποτελεί για τους ιατρούς αναγκαία ενέργεια η κάθαρση της αρτηρίας ή των φραγμένων αρτηριών. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Αν οι πνευματικές αρτηρίες και τα πνευματικά ηλεκτροφόρα καλώδια της ψυχής του είναι φραγμένα, αδυνατεί τότε ο άνθρωπος να επικοινωνήσει μετά του Θεού για να μεταλαμπαδευτεί μέσα του η ζωή. Αποτέλεσμα τούτου είναι να επέρχεται η νέκρωση της ψυχής και του σώματος. Απαραίτητη λοιπόν για τη ζωή μας κρίνεται η κάθαρση, η οποία επιτυγχάνεται αφενός μέσω του θεραπευτικού μυστηρίου της μετανοίας και μετά της εξομολογήσεως του ανθρώπου σε πνευματικό, ώστε να καθαριστεί ο νους, η ψυχή, η καρδιά και το σώμα του ανθρώπου από κάθε αμαρτία που τυχόν έφραξε τις πνευματικές μας αρτηρίες και διέκοψε την επικοινωνία μας μετά του Θεού. Επίσης, οι γιατροί στους ασθενείς τους θέτουν σε αυστηρή διατροφική δίαιτα όλους τους ασθενείς τους για να μην φράξουν ξανά οι αρτηρίες της καρδιάς τους. Το αυτό όμως πράττει και το θεραπευτήριο του Χριστού, η Αγία μας Εκκλησία. Ο ιατρός της, ο Ιησούς Χριστός, θέτει όλους εμάς σε αυστηρωτάτη νηστεία, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για να επιτευχθεί τελειότερα η ανωτέρω κάθαρση του ανθρώπου. Εντέλεται ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας να νηστεύουμε κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, 40 ημέρες πρώτο Χριστουγέννου, να νηστεύουμε 40 ημέρες πρώτου Πάσχα, τις καθορισμένες ημέρες που προηγούνται της εορτής των Αγίων Αποστόλων, καθώς και το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου που εορτάζουμε την κίνηση της Θεοτόκου. Προτού δεν απλησιάσει ο άνθρωπος το Άγιο Δισκοπότηρο, πληροφορείται εκ του πνευματικού του Πατρός εάν και πόσες ημέρες θα νηστεύσει, ώστε το αίμα του Ιησού ανεποδίστως να κυλήσει στις ανθρώπινες αρτηρίες, δίνοντας ξανά ζωή στον νεκρό άνθρωπο. Η ταπείνωση λοιπόν, η μετάνοια, η εξομολόγηση και η νηστεία είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Χριστό. Αυτές όλες όμως οι ενέργειες φέρνουν στον άνθρωπο τα δάκρυα. Ο άνθρωπος όταν συναισθανθεί τον θάνατό του αντιλαμβάνεται ότι η έως σήμερα πορεία του, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στο προσωπικό του θέλημα και εγώ, του επέφερε αυτόν τον θάνατο. Και τώρα θρηνεί γοερός και τα δάκρυα κυλούν άφθονα και αβίαστα από τα μάτια του, ξεπλένοντας έτσι το αμαρτωλό παρελθόν του, το οποίο έγινε η αιτία του θανάτου του. Ζητά ο άνθρωπος συγγνώμη από τον Θεό και Δημιουργό του, τον πλάστη και κτίστη του, που με την εωσήμερα συμπεριφορά του επλήγωσε αυτόν, διακόπτοντας κάθε σχέση που είχε μαζί του. Τώρα όμως επιθυμεί οι διακεκομένες σχέσεις μεταξύ ανθρώπου και Θεού να επανασυνδεθούν. Δι' αυτό κλαίγοντας ζητά συγγνώμη και παρακαλεί το Θεό της αγάπης να ανοίξει ξανά σχέσεις μαζί του. Εκείνος δε ξεχνά ότι είναι Θεός
και δημιουργός. Ξεχνά ότι είναι ο πλάστης και ο κτίστης του ανθρώπου που έπλασε τον άνθρωπο και τον αγάπησε και συμπεριφέρεται μόνο απέναντι μας ως πατέρας, ως φίλος, ως αδελφός, ως εραστής και επανασυνδέει τον εαυτό του με τον άνθρωπο δίδοντάς του ζωή ξανά από τη ζωή του. Τα δάκρυα της μετανοίας καθαρίζουν τα μάτια του ανθρώπου για να μπορεί να βλέπει τον Θεό και τον εραστή της ψυχής του. Άκουσα τον γέροντα Εφραίμ, τον ηγούμενο της Μονής Βατοπεδίου, να λέγει ότι στο μοναστήρι του υπήρχε ένας μοναχός, ο οποίος κάθε φορά που προσήρχετο στη Θεία Κοινωνία, τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια του. Με αυτά τα δάκρυα και με όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ας γνωρίζουμε όλοι μας, οι εραστές του Ιησού, ότι είναι δυνατή η ένωσή μας μαζί του. Η ένωσή μας με την πηγή της ζωής. Η ένωσή μας με τον μόνο Άγιο, που θα χαρίσει σε όλους εμάς τον αγιασμό των ψυχών, αλλά και των σωμάτων μας. Μόνον κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις επέρχεται η πραγματική ένωση του ανθρώπου με τον Θεό. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πώς βλέπει ο εραστής του Χριστού, αυτός που πραγματικά είναι ερωτευμένος με τον Χριστό, τη Θεία Κοινωνία, το Άγιο Δισκοπότιο. Και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις συντελείται αυτή η Αγία Ένωση, που αυτή η ένωση μας δίνει και την αιώνια ζωή να τη ζούμε από τώρα, μας δίνει τον Παράδεισο να τον ζούμε από τώρα, που τι σημαίνει, ότι αν αυτό δεν το βιώνουμε, εάν αυτό δεν το ζούμε, εάν αυτό δεν το γευόμαστε και το προγευόμαστε από τώρα, σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται σωστά. Κάποια αρτηρία της ψυχής μας είναι βουλωμένη. Κάπου έχει δημιουργηθεί έμφραγμα και εγκεφαλικό. Εξού και είμαστε παράλυτοι πνευματικά. Είναι παράλυτος ο άνθρωπος. Δεν ρέει το αίμα της ζωής μέσα στον άνθρωπο. Αυτό φυσικά ο καθένας από εμάς πρέπει να το ερευνήσει. Πρέπει να δει ποια αρτηρία της ψυχής του ή ποιες αρτηρίες είναι βουλωμένες. Ποια ηλεκτροφόρα πνευματικά καλώδια έχουν κοπεί, οπότε το ρεύμα δεν φτάνει και πρέπει να γίνει επανασύνδεση καλωδίων. Να δούμε γιατί δεν έρχεται το φως μέσα στην ψυχή μας. Να δούμε γιατί δεν φωτίζεται η ψυχή μας. Διότι, αδέλφια μου και παιδιά μου, πρέπει να ξέρετε το εξής, ότι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ακριβώς γι' αυτό είναι το κέντρο. Εκεί ενώνονται όλα. Γι' αυτό δεν σώζεται ο άνθρωπος χωρίς το μυστήριο, χωρίς το Άγιο Δισκοπότηρο και χωρίς αυτό το μυστήριο. Γι' αυτό είναι το Α και το Ω. Γιατί, διότι τελικά μέσα στο Δισκοπότηρο είναι ο Χριστός, που είναι η πηγή των πάντων, που είναι η πηγή των πάντων. Και εκεί γίνεται η ένωσή μας μαζί του. Και λέμε, ζω και τι εγώ, ζει δεν εμι Χριστός. Άρα ζω από τώρα στο Παράδεισο.
Αυτό πρέπει να αγωνιστούμε να πετύχουμε. Αυτό πρέπει να έχουμε σαν σκοπό της ζωής μας. Αυτό το φέρνει κάθαρση όμως. Του νοός, της ψυχής, της καρδιάς μας, του σώματός μας. Εάν κάπου έχει κάτι έχει φράξει, πρέπει να το βρούμε. Εάν κάποιο σύρμα είναι κομμένο, πρέπει να το ενώσουμε. Πρέπει να το ενώσουμε. Και όταν συνειδητοποιήσουμε ότι ο μέχρι σήμερα δρόμος μας ήταν αυτός που μας οδηγεί στο θάνατο, έχετε δει τους ανθρώπους λίγο πριν πεθάνουν, όταν τους πει ο γιατρός ότι δεν έχουν πολλές ημέρες ζωής. Μόλις τους μιλάς για το Θεό, βουρκώνουν και κλαίνε. Βουρκώνουν και κλαίνε. Κοιτάνε το εικόνισμα και κλαίνε. Κοιτούν την Παναγία και κλαίνε. Κοιτούν τον Χριστό και κλαίνε. Γιατί? Διότι συναισθάνονται και αισθάνονται το θάνατο που έρχεται. Αισθάνονται το θάνατο. Αυτά τα δάκρυα που έρχονται, αυτά τα δάκρυα πρέπει να τα δούμε από τώρα. Γιατί εμείς γνωρίζουμε περί αυτού του θανάτου τη σημαίνει. Που το προξένησε η διακοπή της κοινωνίας μας με το Θεό, που ο άνθρωπος έφυγε μέσα από το παράδεισο. Και ξέρουμε ότι έτσι γεννήθηκε ο θάνατος. Και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι τώρα δεν ζούμε στην ουσία. Είμαστε ήδη νεκροί. Διότι το καλώδιο του ανεμιστήρα μας, όπως έχουμε πει, έχει φύγει από την πηγή του ρεύματος. Μπορεί να ζούμε και να περπατάμε, αλλά είμαστε σαν τον ανεμιστήρα που όταν τραβήξεις το καλώδιο από την πρίζα, φαίνεται ότι δουλεύει ακόμα, γυρίζει, κάνει κάποιες στροφές, τις τελευταίες του στροφές. 5, 10, 20, 80 στροφές. Αν τα σταματήσει. Γιατί δεν είναι στην πρίζα ο ανεμιστήρας. Και εμείς, αφού δεν είμαστε στην πρίζα, γνωρίζουμε ότι είμαστε νεκροί. Κόπηκε η επαφή. Άρα πρέπει τα μάτια μας να συναισθανθούν, η καρδιά μας να συναισθανθεί, για να ανοίξουν οι κρουνοί των οφθαλμών μας. Να ανοίξουν οι βρύσες από τα μάτια μας. Να μετανοήσουμε. Να καταλάβουμε ότι αυτό που κάναμε και τραβήξαμε ήταν λάθος μας. Διότι έτσι επεφέραμε το θάνατο στον εαυτό μας. Και κινδυνεύουμε τώρα με τον αιώνιο θάνατο. Και έτσι ο Χριστός μας, ο πλάστης και δημιουργός, ο κτίστης του ανθρώπου, και δεν συμπεριφέρεται ως πλάστης και κτίστης. Δείτε πόσο στοργικά, ενώ τόσο κακό δημιουργήσαμε, δείτε συμπεριφέρεται σαν πατέρας, σαν φίλος, σαν αδελφός, σαν εραστής μας. Και μας δίνει τον τρόπο για να ξανατοκτήσουμε ζωή. Και μας λέει ότι εγώ είμαι η ζωή. Ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εγώ θα είμαι μέσα σε αυτό και αυτός θα είναι μέσα σε μένα. Και θα ζει τη ζωή την αιώνια. Γίνεται πανεσύνδεση, διότι μετέχουμε στη θεότητα. Μετέχουμε στη θεότητα. Και γι' αυτό ο άνθρωπος θεούται. Καθαίρεται, φωτίζεται, θεώνεται, αγιάζεται. Αυτό λοιπόν που είναι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων μας, σε αυτόν να ξέρουμε ότι ανήκει όλη η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.